κοινάει η αρινή σπορά και οι αρινές φροντίδες να γίνουν σωστά για να μπορέσουμε το καλοκαίρι να προχωρήσουν οι καλλιεργίες μας και το φθινόπωρο να συγκομίσουμε. Εάν λοιπόν δεν μας το επιτρέψει αυτό για οποιουσδήποτε λόγους η συνέχιση και η παράταση των μέτρων των περιοριστικών λόγω του ότι εμείς δεν πειθαρχήσαμε, τότε είναι βέβαιο ότι θα παρουσιαστεί έλλειψη πρώτων υλών και στην βιομηχανία τροφίμων και κατ' επέκταση δεν θα υπάρξουν και τα απαραίτητα τρόφιμα στην επάρκεια που γνωρίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη. Και το τονίζω και ευχαριστώ για την ερώτηση για ακόμη μια φορά τον κύριο Τσατζανίδη, γιατί όταν έκανα αυτή την ανάλυση και αυτή την εκτίμηση, καθαρά βασιζόμενο στην επιστημονική μου κατάρτιση και σκέψη, κάποιοι βγήκανε και εξέφρασαν με εντελώς ατυχέστατο τρόπο, θα έλεγα, τις όποιες κριτικές τους σκέψεις. Ωστόσο, δύο μέρες μετά, δυστυχώς δικαιώνομαι από τις προβλέψεις διεθνών οργανισμών και κάποιοι που σπεύσανε να λειτουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο να εκτίθενται. Θα ήθελα να απευθύνω δύο μηνύματα. Πρώτον, προς Δυτικού Μακεδόνες, είναι ιερό χρέος και εθνικό καθήκον και πατριωτισμός, αν θέλετε, να ενισχύσουμε τη χώρα μας μέσα και από την ενίσχυση της αυτάρκειας. Και αυτό το λέω εδώ και 15 χρόνια που πολιτεύομαι στη Δυτική Μακεδονία και δεν το έχω ανακαλύψει ως περιφερειάρχης. Το λέω και ως τομεάρχης αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει την αυτάρκειά της στα τρόφιμα και αν αυτό το πετύχουμε σε ένα ποσοστό 80-90%, τότε η χώρα μας θα εξοικονομεί κάθε χρόνο πάνω από 5 έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς οι εισαγωγές της Ελλάδας σε τρόφιμα κάθε χρόνο ξεπερνάνε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι μια αιμορραγία, μια ανοιχτή πληγή για την πατρίδα μας τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον που συστηματικά έχω μελετήσει το φαινόμενο και αν το πετύχουμε για την επόμενη δεκαετία και φτάσουμε σε αυτά τα μεγέθη που σας λέω, τότε θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε κάθε χρόνο 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια αν το πετύχουμε από φέτος θα είναι 50-60 δισεκατομμύρια ευρώ πλούτος στην πατρίδα μας και έως 400.000 νέες θέσεις εργασίας στην παραγωγική δραστηριότητα διάσπαρτες σε όλη την ελληνική ύπαιθρο. Αυτό το είχα μελετήσει, το είχα προετοιμάσει ως σχέδιο κατά την προηγούμενη μου θητεία και μάλιστα είχα αποτυπώσει και το μερίδιο που αντιστοιχούσε σε κάθε περιφέρεια στην πατρίδα μας και έτσι ένα μερίδιο από αυτό, τον παραγόμενο πλούτο και από αυτές τις θέσεις εργασίας θα μπορούσε να προκύψει και στην πατρίδα μας. Άρα το ένα μήνυμα είναι αυτό ότι ναι, ως περιφερειάρχης θέλω να μεγιστοποιήσουμε την αυτάρκεια της Δυτικής Μακεδονίας με την εγχώρια παραγωγή πρώτων υλών και τροφίμων. Και το δεύτερο μήνυμα είναι σε όσους σπέβδουν να προβαίνουν τόσο εύκολα και τόσο απερίσκεψτα σε τόσο εύκολους χαρακτηρισμούς, ας ενημερώνονται πρώτα πάνω στα επιστημονικά δεδομένα και μετά είναι και αυστηροί στην κριτική τους. Σε κάθε περίπτωση όμως να είναι ενημερωμένοι. Για να είναι και ωφέλιμοι στον τόπο.